Πάντως, εξαγγελία του κυρίου Σαμαρά μαζί με τον κύριο Βρούτση για 440.000 θέσεις έχει μια προεκλογική πλατφόρμα. Κύριε Καμπουράκη, έχει ένα άρωμα. 440.000 θέσεις είναι κάτι σημαντικό και θέλω να το συζητήσουμε μετά, αλλά από αυτές, στο πρώτο εξάμηνο του 2014, είναι μόνο οι 100.000. Οπότε, αν ήταν ένα προεκλογικό τρίκ, θα ήταν έτσι, κύριε Καμπουράκη. Τι θα πω, η εξαγγελία έχει σημασία. Τέλος πάντων, εσείς πιστεύετε ότι μέσα σε δύο χρόνια θα έχουν 440.000 άνθρωποι που θα έχουν βρει δουλειά? 440.000 μπορούν να ωφεληθούν από αυτά τα προγράμματα. Είναι 444.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες αφορούν και κοστολογούνται σε 1,5 δισεκατομμύριο περίπου ευρώ. Αρχίζω από το δεύτερο, από την κοστολόγηση. Από το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, 330 εκατομμύρια είναι η εξέλιξη του προηγούμενου ΕΣΠΑ που ολοκληρώνεται, με προγράμματα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και ακόμα δεν έχουν πάρει τη μορφή της υλοποίησης, αλλά έχουν ήδη κοινοποιηθεί και θα τρέξουν τώρα μέσα στο μήνα Φεβρουάριο. 170 εκατομμύρια αφορά τη μεγάλη παρέμβαση, το 50% του Youth Guarantee, που είναι ο δεύτερος μεγάλος άξονας που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και είναι το διαπραγματευτικό αποτέλεσμα του Πρωθυπουργού της χώρας από τα 6 δισεκατομμύρια που πήραν οι χώρες Ευρώπης για να μοιραστούν για την ανεργία των νέων. Και το υπόλοιπο 1 δισεκατομμύριο είναι το ποσό το οποίο αφορά το νέο ΕΣΠΑ. Όχι, είναι πολλά. Για μια ποικιλία προγράμματα. Μάλιστα, αλλά σας λέω, αν εγώ λοιπόν είμαι σε ένα από αυτά παράδειγμα τα προγράμματα για 5 και λήξει η παρουσία μου στην επιχείρηση και επιδότησή μου, εγώ στη συνέχεια σαν τι χαρακτηρίζομαι, σαν ένας εκπαιδευμένος άνεργος? Όχι, κοιτάξτε, εάν εσείς ολοκληρώσετε αυτή την σχέση σας με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, εάν δεν σας κρατήσει, έχετε ήδη περάσει μια διαδικασία, μια πεντάμινη διαδικασία, συντηρήσατε τις δεξιότητές σας, αποκτήσατε μια εμπειρία. Είμαστε να κάνουμε τη δεύτερη μεγάλη παρέμβαση. Μια παρέμβαση η οποία όμως δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Έχει μια επωνυμία, συγγνώμη για τον αγγλικό όρο που θα χρησιμοποιήσω, λέγεται Youth Guarantee, και το οποίο αφορά το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι ώστε όλοι οι νέοι της χώρας μας, όλοι οι νέοι, το επαναλαμβάνω, όλοι οι νέοι της χώρας μας, να έχουν την ευκαιρία, μια ευκαιρία για είσοδο στην αγορά εργασίας. Με τον τρόπο που σας περιέγραψα. Αυτό που σας είπε ο Γιώργος. Όποια επιχείρηση προσλαμβάνει, δηλαδή ένα νέο, ξέρετε, θα έχει έκπτωση. Εμείς προσπαθούμε εδώ να τα λέμε πολύ απλά για να το καλύψουμε. Δηλαδή, ένας επιχειρηματίας θα έχει το κίνητρο να πάρει ένα νέο παιδί και θα το επιχορηγείται. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το ένα μέρος του μισθού του και ένα μέρος των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι έτσι? Ναι. Είναι ένα μέρος του τμήματος. Και σε τι ποσοστό θέλω να μου πείτε? Για να το ξέρει και ο επιχειρηματίας τώρα. Να ξέρει πώς θα κερδίσει δηλαδή η χοντρά. Όχι, κύριε Παπαδάκη, κύριε Σιωμόπουλε, για αυτά τα πράγματα θα βγουν αναλυτικοί εγκύκλοι και υπουργικές αποφάσεις. Θα τα εξειδικεύσουμε. Πάντως είναι έτσι όπως σας το λέμε. Βρίσκεται. Το πρόγραμμα έχει τον τίτλο, είναι ο τρίτος άξονας, κοινοφελής εργασία. Παρέμβαση για νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο ξεπερνάει 456 εκατομμύρια ευρώ. Όπως ακούτε, κύριε Παπαδάκη, είναι μεγάλα τα νούμερα. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Είναι και πολύ άνεργοι όμως, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως, κύριε Σιωμόπουλε. Ήδη αυτό το πρόγραμμα τρέχει. Το επόμενο διάστημα θα απορροφήσει, δηλαδή μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουν απορροφηθεί 40.000 άνεργοι αυτής της κατηγορίας. Με τι μισθό, κύριε Υπουργέ? Αυτός ο μισθός είναι περίπου 3.500 με 3.700 το εξάμηνο, για 6 μήνες είναι. 500 δεν λέω ότι είναι σημαντικό. 500 ευρώ το μήνα, λέτε. Δεν λέω ότι είναι σημαντικό. Το πράγμα για το οποίο κάνουμε αναφορά αφορά κατεξοχήν δημόσιο τομέα, δημόσιους φορείς. Δηλαδή είναι το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας και αφορά τους 90.000 οι οποίοι θα απορροφηθούν μέσα στο 2014 και 2015, οι 40.000 θα απορροφηθούν μέχρι τέλος του Μαρτίου και ξεκινάμε αμέσως μετά το καλοκαίρι. Γιατί μετά το καλοκαίρι? Για να ολοκληρωθεί και η περίοδος η τουριστική. Και Οκτώβρη, τώρα που έχουμε και την εμπειρία αυτού του προγράμματος που δεν την είχαμε πέρυσι και υπήρξε μια γραφειοκρατική διαδικασία και αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόλησης, είναι έτοιμες οι υπουργικές αποφάσεις και ξεκινάμε αμέσως από τον Οκτώβριο για 50.000 θέσεις κοινοφελούς εργασίας κατεξοχήν στους Δήμους. Μένουμε στο αυτό πρέπει να πατά σε στέρες βάσεις. Όσο αφορά την απολύοντας περισσότερους, πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πλέον θα διαμορφώσουν ένα περιβάλλον που θα μπορούν να έρθουν επιχειρήσεις και να δημιουργήσουμε καινούργιες, έτσι ώστε να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα, αυτή που ήδη χτίζεται. Να σας πω κάτι, εργαζόμενος. Αφορά τη δυνατότητα που έχει μία επιχείρηση να κάνει αναδιάρθρωση.
Δηλαδή μια επιχείρηση βρίσκεται σε δυσκολία. Και πάνω στη δυσκολία αναγκάζεται να κάνει ένα αριθμό, σε ένα αριθμό εργαζομένων απόλυση για να κρατηθεί η επιχείρηση ζωντανή. Έχουμε εξασφαλίσει 4 εκατομμύρια μέχρι το τέλος της χρονιάς φέτος. Βγάζουμε την πρόσκληση στα μέσα Φεβρουαρίου, άρα από 1η Μαρτίου ξεκινά το φροντιστήριο. Και όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται θα πρέπει να το δηλώσουν στα οικία σχολεία για να μπορούμε να κάνουμε την καταγραφή. Στο σχολείο του, θα πάνε να κάνουν το σχολείο, δηλαδή. Στο σχολείο, ναι. Και πόση είναι η φορολογική δήλωση που πρέπει να έχουν? Δεν υπάρχει συγκεκριμένο, σας λέω όριο. Είναι ανάλογα με τα πόσα παιδιά θα ζητήσουν αυτό το πρόγραμμα μέχρι να καλυφθεί. Άρα λοιπόν τα πιο φτωχά παιδιά που είναι στο όριο της φτώχειας είναι σίγουρο ότι θα μπορούν να συμμετέχουν. Και θα είναι σε κάθε σχολείο ή θα γίνει για τις τάξεις του λυκείου. Θα αφορά τα μαθήματα τα οποία στις κατευθύνσεις τα οποία εξετάζονται στις πανελλαδικές. Ξεκινάμε φέτος πιλωτικά από 5 μεγάλες πόλεις, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 3 ακόμα πόλεις της περιφέρειας. Και του χρόνου θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Ναι, από ρε, την αρχή της χρονιάς. Πόσα θα είναι δηλαδή, σε πόσα σχολεία? Υπολογίζουμε ότι θα είναι 2 έως τους 2.000 καθηγητές. Άρα φανταστείτε τα τμήματα.